η ιστορία τελικά 200 χρόνων αυτής της πορείας του σύγχρονου ελληνικού κράτους είναι συνάμα και μια ιστορία δανείων? Δυστυχώς είναι μια ιστορία δανείων, γιατί είναι, βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και μια χώρα πολύ μικρή η Ελλάδα, πολύ μικρή χώρα. Όμως, ξέρετε, εδώ στα δάνεια είναι το ότι το ένα φέρνει το άλλο. Το δάνειο 800.000 λιρών σε τιμή εκδόσεως 59% και τόκο ετήσιο 5% πάνω στην ονομαστική αξία θα ίσχυε αναδρομικά από 1 Ιανουαρίου του 1824, θα ήταν πληρωτέο στο Λονδίνο κατά εξάμηνο και χωρίς έξοδα. Το χρεολύσιο 8.000 λίρες, δηλαδή το 1% ετησίως για πληρωμή των τόκων. Θα ελεγχόταν από Άγγλους επιτρόπους. Ούτε κανένας Έλληνας, προσέξτε πώς αρχίζουμε, ούτε κανένας Έλληνας στην επιτροπή. Διορία, όπως είπατε και εσείς, 36 ετών για την απόσβεση. Εγγύηση για την πληρωμή των τόκων, όλα τα δημόσια έσοδα και για την αποπληρωμή του κεφαλαίου όλα τα εθνικά κτήματα. Έχουμε γιορτάσει όχι τα 200 χρόνια από το 1821. Έχουμε γιορτάσει τα χρόνια της επιρροής των ξένων στην Ελλάδα και του Ναβαρίνου. Εγώ λοιπόν λέω ότι καλώς γιορτάσαμε τον Ναβαρίνο μέχρι τώρα, μέχρι τον 7ο μήνα του 1821. Ας αρχίσουμε, δεν ξέρω από σήμερα, να γιορτάζουμε και το 1821 για τον αγώνα των προγόνων μας. Γιατί έτσι μόνο στους ξένους αναφερόμαστε και στο τι κάνανε. Βεβαίως και κάνανε για δικά τους συμφέροντα και εμείς κοιτάξαμε να ωφεληθούμε μέσα από όλο αυτό. Αλλά αν δεν είχαν βάλει πλάτες οι παππούδες μας και οι προπαππούδες μας, να υπάρχει μια οντότητα εδώ πέρα που θα μπορούσε να σταθεί, που να εξυπηρετήσει βεβαίως και τα δικά τους συμφέροντα, συζητηθεί, αυτό κοιτούσαν, δεν θα μας βοηθούσε κανένας. Παράδειγμα είναι η καταδίκη που έχουμε στο Λάιμπαχ το 1821 της Ελληνικής Επανάστασης, η καταδίκη που έχουμε το 1822 στη Βερόνα της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ έχει προηγηθεί επιτρίμηνο η σφαγή της Χίου, έτσι, όπου είναι δύο μοίρες εκεί, μία αγγλική και μία γαλλική, και δεν κάνουν τίποτα για να διασώσουν τους χιώτες που σφάζονται ανηλαιώς. 1829 είναι ο πρώτος προϋπολογισμός ουσιαστικά. Ακριβώς, μέχρι 1829. Να το δούμε όπως το καταγράψατε, παρακαλώ, ναι, πολύ. Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν έσοδα 25.618.664 γρόσια, έξοδα 25.618.664 γρόσια. Πραγματικά ένας προϋπολογισμός. Ισοσκελισμένος δηλαδή. Λέτε. Οι πολιτικοί σήμερα και οι επαΐοντες σε αυτή τη χώρα ανά τους αιώνες να τον παρατηρούν. Και θα δούμε προσεκτικά και στα έσοδα κάτι ακόμα πιο προκλητικό πάντα. Σε ένα σημείο λέει κεφάλαια χορηγητέντα παρεμού. Μάλιστα. 1.706.576 γρόσια. Ό,τι χρήματα έφερε από το εξωτερικό για την περιουσία του, τα κατέθεσε στην Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα για βοήθεια και κεφάλαιο στον νεοειδρυθέν. Όλη του την προσωπική περιουσία, μέχρι και το περίφημο γραφείο του, πρέπει να πούμε. Ακριβώς. Ότι έβγαλε στο σφυρί. Ο Καποδίστριας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι ομοιότητες που ανιχνεύει κανείς, όπως επίσης και οι ομοιότητες ανάμεσα στο θέμα που ανέφερες, Γιώργο. Ακόμα και αυτή η ανακύκλωση των χρεών, των δανείων που υπόθηκαν αρχικά δάνεια της ανεξαρτησίας, αυτό βεβαίως κατάπτυξε να είναι θυμισμός, αν δεις πόσα κατέληξαν τελικά εδώ, πέραν του ότι μια πολύ σοβαρή παράμετρος ήταν ποιοι έπεσαν πάνω για να τα φάνε και τι έγιναν, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμη και αν το παραβλέψει αυτό κανείς και σταθεί σε αυτά καθ' αυτά τα δάνεια και δει για ποιο ποσό πληρώναμε τόκους και ποιο ποσό ήρθε τελικά στη χώρα, πραγματικά βλέπει εκεί την ιστορία να κάνει κύκλους και να είναι πολύ οδυνηροί κύκλοι. Τι πρέπει να κάνουμε κατά τη γνώμη μου? Ισχυρή Ελλάς, που λέει ο Καποδίστριας, και στρατιωτικά. Την επόμενη πενταετία να δοθούν σε βάθος αυτού του χρόνου 10-15 δις σωστά για τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Αυτό μας σώζει. Και από την άλλη η εξέλιξή μας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά φόρα. Αλλά επειδή αυτό πολλές φορές, ξέρετε, είναι ευμετάβλητο και με τα συμφέροντα, όταν θα έχουμε ισχυρές συμμαχίες και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Είναι απλό.